Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή μας «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις διαφωνίες σας, οτιδήποτε σας απασχολεί και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση ενός φίλου μας ή φίλης μας, ανώνυμος εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αμαρτία και πώς οι αμαρτίες των ανθρώπων επηρεάζουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους? Ναι, είναι μια νομίζω πολύ σοβαρή ερώτηση, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το τι είναι αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει σαν αμαρτία. Μάλιστα διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου την πρώτη, στο τρίτο κεφάλαιο και στο τέσσερα εδάφιο. «Πας ώστις πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, διότι η αμαρτία είναι η ανομία». Ανομία στο Λόγο του Θεού, στο νόμο του Θεού. Άρα λοιπόν οτιδήποτε ο άνθρωπος κάνει, ενεργεί, σκέπτεται, που αντιτίθεται, αντίκειται στο Λόγο του Θεού, αυτό στα μάτια του Θεού είναι ανομία και είναι αμαρτία, όπου διαρριγνύονται οι σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο και απομακρύνεται η προσέγγιση του Θεού προς τον άνθρωπο αλλά και του ανθρώπου προς τον Θεό, γιατί μέγα χώρισμα είναι αυτό το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, οι αμαρτίες των ανθρώπων. Ο πρώτος λοιπόν χαρακτηρισμός της αμαρτίας είναι πάσα ανομία. Οτιδήποτε δηλαδή είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, όπως αυτό περιγράφεται στο θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού. Η δεύτερη μορφή της αμαρτίας, διαβάζω από το επιστολή πάλι την πρώτη του Ιωάννου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 17. Πάσα αδικία είναι αμαρτία. Άρα οποιαδήποτε αδικία που υφίσταται μεταξύ ενός ανθρώπου σε άλλον, αν δηλαδή κάποιος άνθρωπος αδικεί τον συνάνθρωπον του με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό στα μάτια του Θεού είναι αμαρτία. Και πάλι διαρριγνύει και απομακρύνει τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο δίκαιο και μάλιστα ιδιαίτερα στη σχέση του με τον πλησίον του ή ακόμη και στους χριστιανούς με τον αδελφό του. Γι' αυτό η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου». Οπότε δεν θα ανομείς, γιατί ο έχων το λόγο μου και φυλά τον αυτόν, τούτος είναι ο αγαπών με, διευκρινίζει ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν αγαπάς τον Χριστό, σημαίνει ότι εκτελείς το λόγο του, το θέλημά του και δεν υπάρχει ανομία σε σένα. Άρα δεν υπάρχει αμαρτία. Αλλά δευτέρα ομοία ταύτης εντολή είναι αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και όταν αγαπάς τον πλησίον σου, τον οποίο μπορείς να αδικήσεις, και αν τον αδικήσεις
τότε αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού. Αν όμως τον αγαπάς τον πλησίον σου, όχι μόνο δεν τον αδικείς, αλλά αντιθέτως με δικαιοσύνη συμπεριφέρεσαι, αλλά και η αγάπη έχει θυσία και έχει φροντίδα και έχει και προστασία και κάθε καλό έργο. Μέσα στην Εκκλησία, ομοίως η καινούργια εντολή του Ιησού Χριστού είναι να αγαπάτε αλλήλους, να αγαπάει ο ένας τον άλλον, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και μέσα σε αυτή την εντολή περικλείεται όλος ο νόμος. Ώστε όταν αγαπάς τον αδελφό σου, όταν έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά σου και η αγάπη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου έρχεται από το Θεό, γιατί είναι και γραμμένο, γιατί η αγάπη του Θεού εκχέεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δια Πνεύματος Αγίου. Όταν έχεις αγάπη δεν μπορείς να είσαι σε αμαρτία, όπου αμαρτία είναι ανομία και αδικία. Βεβαίως αμαρτία είναι και υπερηφάνεια, ίσως θα έπρεπε να την πω πρώτη. Υπερήφανος είναι αυτός ο οποίος θεωρεί ότι είναι πολύ σπουδαίος και πολύ μεγάλος και μοναδικός, και μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος που αμάρτησε στο Θεό ήταν ο διάβολος, ο οποίος ήταν το χερούβ το επισκιάζον. Ο νούμερο ένα, το νούμερο ένα χερουβίμ, χερούβ, στην παρουσία του Θεού. Ο υπερήφανος άνθρωπος λοιπόν θεωρείται από το Θεό κυρίως ο κυρίως αμαρτωλός. Ο άνθρωπος ο οποίος αντιβαίνει το θέλημα του Θεού, που ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Έχει έναν ωραίο ορισμό που θα ήθελα να δούμε περί της αμαρτίας στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αναφέρει, να το βρούμε λίγο, ότι το φρόνημα της σαρκός είναι αμαρτία, είναι ένας ωραίος προσδιορισμός. Διαβάζω από το 8ο κεφάλαιο και το 7ο εδάφιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό. Δηλαδή θα τολμούσα να προσδιορίσω κάτι περισσότερο από αμαρτία. Δεν λυπεί μόνο το Θεό, αλλά δημιουργεί έχθρα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Το φρόνημα λοιπόν της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό. Επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά πλήρης ανομία, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωση εις τον Θεό. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν το φρόνημα της σαρκός, και το φρόνημα της σαρκός εξηγεί ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ότι διαβάζω το φρόνημα της σαρκός που είναι το φρόνημα του κόσμου, εξηγεί ο Ιωάννης ο Απόστολος στην επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο το 15 εδάφιο, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο, εάν της αγαπά τον κόσμο η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό, διότι παν το εν το κόσμο είναι η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του Πατρός αλλά εκ του κόσμου. Άρα υπάρχει το φρόνημα της σαρκός που στρέφει τον άνθρωπο στο κοσμικό φρόνημα, δηλαδή στο φρόνημα του κόσμου και όχι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, το φρόνημα του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, το φρόνημα της σαρκός φέρνει τα έργα της σαρκός στη ζωή του ανθρώπου. Φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός τα οποία προκύπτουν, προέρχονται στη ζωή του ανθρώπου από το φρόνημα της σαρκός, από το κοσμικό φρόνημα, γιατί η σάρκα θέλει τον κόσμο, ενώ το πνεύμα θέλει το Θεό. Είναι το φρόνημα του Θεού, τα ουράνια, τα ασάλευτα, τα αιώνια, και είναι και το φρόνημα της σαρκός, το φρόνημα του κόσμου που είναι τα σαλευόμενα, τα γήινα. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι η μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες, βασιλείαν Θεού δε θέλουσι κληρονομήσει.
Αυτό εν γέννη είναι ο ορισμός ή οι ορισμοί της αμαρτίας, όπου η αμαρτία είναι το μέγα χώρισμα, όπως είπαμε, μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Όμως μπορούμε να προσδιορίσουμε και είδη αμαρτίας, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει θανάσιμος αμαρτία και όχι θανάσιμος αμαρτία. Αμαρτία δηλαδή που συγχωρείται και αμαρτία που δεν συγχωρείται. Να το πω πιο σωστά, δεν το είπα σωστά. Θανάσιμος αμαρτία, αυτή που οδηγεί στο θάνατο τον άνθρωπο, και μη θανάσιμος αμαρτία, αυτή που δεν οδηγεί στο θάνατο τον άνθρωπο. Θανάσιμος αμαρτία περιγράφεται πάρα πολύ καλά στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, και διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και το 4ο εδάφιο. Διότι είναι αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλι εις μετάνοια, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Άρα λοιπόν, θανάσιμος αμαρτία είναι αυτή όπου πρώτον, όπου όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει όλα τα χαρίσματα, όλες τις δωρεές, όλη τη δόξα του Θεού, τα μείζωνα χαρίσματα, και μετά ξέπεσε. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, που γνώρισαν όλη τη δωρεά και τη δόξα και τη δύναμη του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, εάν ξεπέφτανε, αυτοί δεν θα μπορούσαν να επανέλθουνε. Αυτό δεν ισχύει βέβαια για όλους εμάς τους απλούς χριστιανούς, οι οποίοι έχουμε γευθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία, και την αναγέννηση και το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίω και αρκετά χαρίσματα, αλλά όχι τα μείζωνα χαρίσματα ή, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Σε εμάς ισχύει αυτό το οποίο περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού, ο άσωτος Υιός, όπου ο νεότερος Υιός απεμακρύνθηκε από το σπίτι του πατέρα, που απολάμβανε τη χάρη, την ευλογία και τη δόξα του Θεού, βρέθηκε εις γην μακρά, μετενόησε και επέστρεψε. Θανάσιμος επίσης αμαρτία, πολύ σοβαρή και μοναδική θα μπορούσα να πω, είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι εάν βλασφημίσεις τον πατέρα θα συγχωρεθείς, αν βλασφημίσεις τον Υιόν θα συγχωρεθείς, αλλά αν βλασφημίσεις το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα συγχωρεθείς εις τον αιώνα. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η κακολογία, η περιφρόνηση, ο νηδισμός των ενεργειών του Πνεύματος του Αγίου. Μας περιγράφει μάλιστα ο Λόγος του Θεού ότι οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι υποκριτές ευλασφήμισαν το Πνεύμα το Άγιο, λέγοντες ότι ο Ιησούς Χριστός δεν εργάζεται τα θαύματα και τις ενέργειες του Πατρός του δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δια του Βελζεβούλ, του Άρχοντος των Δαιμονίων. Αυτή είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η οποία βεβαίως και δεν συγχωρείται κατά το Λόγο του Θεού ποτέ. Υπάρχει όμως και μια άλλη μορφή αμαρτίας τρίτη, όπου διαβάζω από τη σελίδα 1066, είναι από το Ι' κεφάλαιο, το 10 κεφάλαιο και το 26 εδάφιο της επιστολής προς Εβραίους. Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως με τη θέλησή μας, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Άρα λοιπόν υπάρχει και η αμαρτία, η εκούσιος που συνεχίζεται, αμαρτάνοντες, όχι αμαρτήσαντες, όχι αμάρτησα εκουσίως και τέλειωσα, αν αμάρτησα εκουσίως και μετενόησα, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι γραμμένο, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άρα λοιπόν, εάν αμαρτάνω, εξακολουθώ και συνεχίζω να αμαρτάνω με τη θέλησή μου, τότε δεν υπάρχει πια σωτηρία για μένα, εκτός και αν προλάβω και μετανοήσω και επιστρέψω. Άρα λοιπόν υπάρχει εκούσια αμαρτία, αλλά υπάρχει και ακούσια αμαρτία, όπου έκανα ένα λάθος, έπεσα. Εκεί η συγχώρεση, η μετάνοια
Η εξομολόγηση στο Θεό εξασφαλίζει τη συγχώρεση του Θεού προς τον άνθρωπο. Όπως επίσης υπάρχει εξαγνία σε αμαρτία, όπου ο άνθρωπος δεν ξέρει και αμαρτάνει. Όταν έρθει σε επίγνωση, τότε ο Θεός το συγχωρεί και μετανοήσει. Αλλά και αν ακόμη δεν το καταλάβει, ο Θεός θα τον ειδοποιήσει, θα βρει τρόπο και θα τον βοηθήσει να μετανοήσει. Υπάρχουν μερικά πράγματα στα οποία ο Θεός είναι πολύ επίοικης, αν και εν γέννη είναι επίοικης, αλλά στην άγνοια, την αμαρτία εξ αγνίας, θα τολμούσα να πω, δεν τη λογαριάζει ο Θεός. Ή εξ αδυναμίας, όταν δεν μπορείς. Εκεί θα έρθει ο Θεός, στην άγνοιά σου να σου δώσει αποκάλυψη, φανέρωση για να μετανοήσεις, και στην αδυναμία σου να σου δώσει δύναμη για να μπορέσεις. Ένα ωραίο παράδειγμα αμαρτίας εξ αδυναμίας είναι το τσιγάρο, ας πούμε. Αναγεννάται ο άνθρωπος, δεν το έχει κόψει το τσιγάρο. Μα με την αναγέννηση δεν πρέπει, πρέπει. Αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος συνεχίζει. Αλλά ο Θεός τον περιμένει, δεν μπορεί να το κόψει, έρχεται όμως η στιγμή, όπως χαρακτηριστικά και για μένα, στη ζωή μου συνέβη, κάπνιζα πολύ, αναγεννήθηκα, το κόψα. Σε κάποιες δυσκολίες ξανάρχισα το τσιγάρο, δεν έπαιρνα και σώμα και αίμα Χριστού, κοινωνία, προσευχόμουν και κάποια στιγμή ο Χριστός μου δώσε δύναμη σε μια Κυριακή που αποφάσισα να νηστέψω για το τσιγάρο και από τότε ελευθερώθηκα τελείως. Ο Θεός είναι πολύ επίοικης. Αγαπάει τον αμαρτωλό. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να επιστρέψει, να μετανοήσει και να τον ελευθερώσει. Την αμαρτία δεν δέχεται ο Θεός. Δεν την μπορεί την αμαρτία, γιατί είναι Άγιος. Η αμαρτία λοιπόν ήρθε στον κόσμο, όπως είπαμε, δι' ενός ανθρώπου, του Αδάμ. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, με την παράβασή του, όταν ο Θεός του έδωσε εντολή να μην φάγει από το καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί θα πεθάνει. Και έτσι λοιπόν δια της αμαρτίας, δια ενός ανθρώπου ήρθε η αμαρτία και δια της αμαρτίας ήρθε ο θάνατος. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός ήλθε προσδιορισμένος απ' αρχής από τον Πατέρα για να σηκώσει το βάρος της αμαρτίας των ανθρώπων με τη θυσία του, να γίνει δηλαδή ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ο Ιησούς Χριστός πήρε τις ανομίες των ανθρώπων, ότι είναι ανομία, που είναι αμαρτία, πήρε τις αδικίες των ανθρώπων, αλλά πήρε και τις θλίψεις των ανθρώπων, πήρε και τις αρρώστιες των ανθρώπων, πήρε και την ταραχή, την αγωνία που έχει στην ψυχή του ο άνθρωπος εκ της αμαρτίας, τον ελευθέρωσε, τον αναγέννησε, και τώρα ο άνθρωπος ο αναγεννημένος είναι ελεύθερος και να, άμα θέλει να αμαρτήσει, και άμα θέλει να μην αμαρτήσει. Δημιουργεί δηλαδή ο Θεός ελεύθερους ανθρώπους, καθώς είναι γεγραμμένο, όποιον ο Υιός ελευθερώσει, ο Ιησούς Χριστός, είναι πραγματικά ελεύθερος. Όμως, δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε ή ακόμη και μας βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, ότι δεν θα ξαναμαρτήσουμε. Μάλιστα, ο Ιωάννης στην επιστολή του μας το ξεκαθαρίζει αυτό λέγοντας, εάν είπομεν αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ο Ιησούς Χριστός ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τα αμαρτίας και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Και ολοκληρώνει. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστη κάμνομαι αυτόν. Και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Δεν υπάρχει άνθρωπος λοιπόν που να μην έχει αμαρτήσει ή που δεν θα αμαρτήσει. Αν το ισχυριστεί κάποιος, τότε ψεύτη κάνει το Θεό. Αλλά εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι αυτό που στη συνέχεια λέγει ο Απόστολος Ιωάννης. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω δια να μην αμαρτήσετε, αλλά και αν τις αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι
ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Εάν λοιπόν αμαρτήσουμε, που είναι πολύ πιθανό, για να μην πω βέβαιον στη ζωή μας, στο μέλλον μας, ότι θα αμαρτήσουμε, εάν αμαρτήσουμε, τότε έχουμε τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, που μεσητεύει στον ουρανό, στο προς τον Πατέρα, και με το αίμα του καθαρίζει μάσα από πάση αμαρτίας. Και όχι μόνο είναι ο ηλασμός των δικών μας αναμαρτιών, αλλά και όλου του κόσμου. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να ολοκληρώσω την περιγραφή περί αμαρτίας σε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τον Ιωταθήτα, το 19ο ψαλμό, που γράφει «Τι συναισθά...» στο 12 εδάφιο. «Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων». Υπάρχουν δηλαδή και αμαρτήματα στα οποία έχουμε πέσει και δεν τα έχουμε καταλάβει, είναι κρυφά μέσα στην ψυχή μας και ο Θεός τα βλέπει. Και οπωσδήποτε δημιουργούν πρόβλημα στη ζωή μας, καθώς υπάρχει αμαρτία που μένει. Και μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού αυτό, για να πάμε στον Πατέρα μας στον ουράνιο όταν εξομολογούμεθα, που είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό, και κάθε Κυριακή πριν πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά και κάθε μέρα, αλλά και κάθε στιγμή, να φέρουμε τις αμαρτίες μας στον Θεό, να τις εξομολογούμεθα μία-μία, έκανα και αυτό Κύριε, συγχώρεσέ με και σε λύπησε, έκανα και αυτό και σε λύπησε, και να στο τέλος να προσευχόμαστε και να λέμε φανέρωσέ μου Κύριε και τα άλλα αμαρτήματα που πιθανόν έχω κάνει και δεν τα έχω καταλάβει. Φέρε μου στο φως τα αμαρτήματα, τα κρυφία που είναι, έχουν γίνει αλλά δεν τα έχω αντιληφθεί. Και αυτό αρέσει στο Θεό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο είδος αμαρτίας. Να πω όμως και κάτι που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, όπου το Πνεύμα το Άγιο μας λέγει η Γραφή, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, διότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν. Μια σοβαρή λοιπόν αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου είναι όταν δεν πιστεύουν στον Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, «Έπραξα κακώς πράττον εν απιστία». Έκανα πολλά πράγματα εναντίον της Εκκλησίας που δεν αρέσαν στο Θεό, πράττον εν απιστία. Δεν είχα πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Η απιστία λοιπόν στον Ιησού Χριστό οδηγεί τον άνθρωπο σε μεγάλες παραβάσεις, έστω και αν πιστεύουν στο Θεό, αν δεν έχουν δεχθεί το Χριστό δηλαδή. Στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον μιλάει ο Λόγος του Θεού και για τη διαφοροποίηση της αμαρτίας. Διαβάζω και θα εξηγήσω τι εννοώ. Είναι στο κεφάλαιο 12, Ιώτα Βήτα, και στο εδάφιο 47. «Εκείνος δε ο δούλος, ως της γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού, δεν ετοίμασε, ουδέ έκαμεν κατά το θέλημα αυτού, θέλει δαρθεί πολύ. Ως της όμως μη γνωρίσας, έπραξε άξια δαρμών, θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού. Κι ότι να ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερον θέλουσι απαιτήσει παρά αυτού». Άρα λοιπόν υπάρχει αυτός που δεν γνωρίζει και αυτός που γνωρίζει, και αν δεν γνωρίζει και αμαρτήσει θα δαρθεί ο λίγον, αν γνωρίζει και αμαρτήσει θα δαρθεί πολύ. Όμως για τους χριστιανούς ισχύει κάτι διαφορετικό. Σε όποιον εδόθη πολύ, πολύ θα ζητηθεί. Και σε όποιον ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερον θα απαιτήσουμε. Άρα ο χριστιανός, θα τολμούσα να πω, δεν ασχολείται τόσο πολύ με την αμαρτία, με την οποία έχει διαχωρίσει τη θέση του. Και υπάρχει και το φάρμακο, η άμεση μετάνοια. Ο χριστιανός ασχολείται περισσότερο με αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Και θέλω να το διαβάσω από την Κορινθίους Β, που αναφέρεται ο Λόγος του Θεού στο βήμα του Χριστού και λέγει, κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 9. «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε δημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν.
διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξεν είτε αγαθόν είτε κακόν. Ο χριστιανός λοιπόν έχει, όπως είπαμε, διαχωρίσει τη θέση του με την αμαρτία, έχει γνωρίσει τη χάρη του Χριστού, έχει γνωρίσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και έχει γνωρίσει και το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει τους ανθρώπους από κάθε αμαρτία. Άρα λοιπόν ξέρει μέσα από το Λόγο του Θεού πώς να περπατήσει. Γι' αυτό και το κρίσιμο σημείο για το χριστιανό είναι να είναι ευάρεστος και να πράττει έργα ευάρεστα και να σκέφτεται ευάρεστα και στην καρδιά του να φιλοξενεί ευάρεστες σκέψεις. Δηλαδή να είναι ευάρεστος εις το Θεό, ώστε να ανταμυφθεί και να απολαύσει στον ουρανό πλήρη το μισθό του. Ολοκληρώνοντας την ερώτησή σου, λέγοντας πώς επηρεάζουν οι αμαρτίες των ανθρώπων τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, πρέπει να πάμε στην Επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, όπου αναφέρει στο 7ο κεφάλαιο ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Ο ανήρω άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Τα παιδιά λοιπόν των Αγίων είναι άγια. Τα παιδιά των αναγεννημένων είναι άγια. Τα παιδιά σε μικρά ηλικία προφανώς, οπωσδήποτε αναφέρεται ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή τα παιδιά που είναι κάτω από τη δική μας εξουσία. Αλλιώς μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε ένα περιβάλλον άγιο, με προσευχές, με το Λόγο του Θεού, με αγάπη, με φροντίδα, με υπηρεσία, με δοξολογίες, με ύμνους, με ευχαριστίες. Και αλλιώς μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε ένα σπίτι αμαρτίας, όπου υπάρχει τσακωμός, μίσος, κακία, αμαρτία, διαστροφή, διαφθορά. Τα παιδιά των Αγίων λοιπόν είναι άγια. Τα παιδιά των αμαρτωλών είναι ακάθαρτα. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα ήσαν ακάθαρτα. Αλλά τώρα τα παιδιά των Αγίων είναι άγια. Και ένας από τους γονείς να είναι σε αγιασμό, το παιδί του αγιάζεται. Είναι άγιο. Αυτό βέβαια ισχύει για παιδιά μικρής ηλικίας που επηρεάζονται από το περιβάλλον που δημιουργούν στην οικογένεια οι γονείς. Όταν μεγαλώσει όμως το παιδί, τότε αναφέρεται ο Λόγος του Θεού πεντακάθαρα, λέγει «Ιδού», διαβάζω από τον Ιζεκιήλ τον προφήτη, το 18ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο, «Ιδού, πάσε ψυχέ είναι εμού, ως η ψυχή του πατρός, ούτε και η ψυχή του Υιού εμού είναι. Η ψυχή αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει». Και συνεχίζει. Αλλά όποιος είναι, στο πέντε εδάφιο, «αλλά όστες είναι δίκαιος και πράττει κρίσιν και δικαιοσύνη», πηγαίνω κατευθείαν στο 9 εδάφιο, «ούτως είναι δίκαιος. Θέλει βεβαίως ζήσει», λέγει Κύριος ο Θεός. «Εάν όμως γεννήσει ο δίκαιος ιον κλέπτην, εξάπαντος ο Υιός ο κλέπτης θα θανατωθεί εξαιτίας των δικών του αμαρτιών. Και αν ο πατέρας αμαρτήσει και ο γιος του είναι δίκαιος, εξάπαντος ο πατέρας θα θανατωθεί δια την ανομία του και ο γιος του θα ζήσει». Άρα λοιπόν, όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και πάρει τις δικές του αποφάσεις, και όταν λέω όταν μεγαλώσει είναι πάνω από 18 χρονών, που πια ο άνθρωπος ίσως και 16 τώρα, ανάλογα με την ωριμότητα του ατόμου, ή 20. Όταν λοιπόν ένας νέος ή μια νέα απεξαρτηθεί από τους γονείς και δεν είναι υπό την εξουσία των γονέων, τότε έχουν τη δική τους ευθύνη και τη δική τους ζωή. Και δεν επηρεάζει καθόλου μα καθόλου η ζωή του πατέρα της αμαρτίας ή της δικαιοσύνης, τη ζωή του γιου ή της κόρης, αν είναι δίκαιος ή μη δίκαιος, άδικος. Κάθε ένας άνθρωπος λοιπόν έχει το δικό του δρόμο. Κάθε ένας άνθρωπος θα σηκώσει το δικό του φορτίο. Κάθε ένας άνθρωπος θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού να ανταμυφθεί και σε καμία περίπτωση η αμαρτία
του πατέρα δεν επηρεάζει την δικαιοσύνη του γιου ή η δικαιοσύνη του πατέρα δεν επηρεάζει την αμαρτία του γιου. Είναι διαφορετικές ψυχές στα μάτια του Θεού. Εφόσον βεβαίως ενηλικιωθεί ο Υιός ή η θυγατέρα και απεξαρτηθεί, απομακρυνθεί, φύγει από την εξουσία των γονέων. Τελειώνοντας, θα πρέπει να αναφέρω και αυτό που ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει. Εις το νός της, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο, εις το νός της λοιπόν εξεύρει να κάνουν το καλό και δεν κάνουν εις αυτόν, είναι αμαρτία. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία, γιατί γίνεται άνομος. Συμπερασματικά θα πρέπει να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό και κρίσιμο θέμα της αμαρτίας που απασχολεί όλους τους ανθρώπους και τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό, ότι η αμαρτία είναι το πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αλλά για τις αμαρτίες μας πλήρωσε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ο Ιησούς Χριστός, ώστε το αίμα του να καθαρίζει από εμάς από κάθε αμαρτία. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αμαρτίες γονέων, παιδεύου, τέκνα. Γιατί τότε θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι άδικος και τιμωρεί τα παιδιά του αμαρτωλού ή ευνοεί τα παιδιά του δικαίου. Ναι, αυτό ισχύει όταν τα παιδάκια, όχι δεν ισχύει σαν τιμωρία, αλλά σαν επίδραση, σαν επηρεασμό ισχύει όταν τα παιδάκια είναι μικρά, γιατί όταν είναι κάποιος μπεκρής και δέρνει τη γυναίκα του ή μιχός ή πόρνος, τότε τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αβάσταχτο και η ψυχή τους χαλάει. Όταν όμως το παιδί μεγαλώσει, τότε καμία αμαρτία δεν μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο ο οποίος επιλέγει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσει. Γιατί είναι φτιαγμένος να είναι απολύτως ελεύθερος ο κάθε άνθρωπος να επιλέξει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει. Με αυτή τη λογική όλοι οι άνθρωποι του Θεού, όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουν μια ωραία προσευχή. Θεέ μου, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Αλλά και ο Θεός υπόσχεται στον άνθρωπο που είναι μακάριος γιατί συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του, εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Δεν φοβάται ο χριστιανός την αμαρτία. Δεν τη φοβάται. Τη συχαίνεται. Δεν τη θέλει. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, όταν ο αναγεννημένος, διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και το 18ο εδάφιο από την επιστολή την πρώτη του Ιωάννου, εξεύρων ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά ώστε σε γεννήθη εκ του Θεού, φυλάτη τον εαυτό του και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμεθα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί δεν αμαρτάνει, εκτός αν ξεπέσει όπως είπαμε στην αρχή και αμαρτάνει εκουσίως. Αλλά αν είναι στην παρουσία του Θεού, αν ζητάει το Θεό, δεν αμαρτάνει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αμαρτήσει, αλλά θα μετανοήσει και θα συγχωρεθεί. Και βέβαια υπάρχει η κατάκριση των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν εναντίον των χριστιανών λέγοντας εσείς τα έχετε βρει καλά με το Θεό. Κάνετε την αμαρτία, μετά μετανοείτε και επιστρέφετε. Δεν είναι έτσι. Η αμαρτία πονάει τον άνθρωπο. Είναι σαν να κόβω με ένα μαχαίρι το ψωμί και κόβω το χέρι μου. Πονάω. Θεραπεύεται. Μπορεί να μου βάλουν κεράματα. Πονάει όμως. Και την άλλη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός να μην κόψω το χέρι μου. Η αμαρτία λοιπόν στον αναγεννημένο και στον Άγιο άνθρωπο του Θεού φέρνει πόνο. Γι' αυτό και αν πέσει μετανοεί, αλλά γίνεται πιο προσεκτικός μετά. Γι' αυτό και ο χριστιανός όσο προχωράει γίνεται πιο άγιος, πιο δύσκολα πέφτει, γίνεται πιο έμπειρος. Η αμαρτία λοιπόν ενοχλεί το χριστιανό. Για να το καταλάβουμε λίγο, ένα πρόβατο όταν πέσει στις λάσπες δεν του αρέσει. Ψάχνει να βρει νερό να καθαριστεί, να πληθεί. Ενώ το γουρουνάκι τι κάνει,
ψάχνει να βρει τις λάσπες και να το πλύνεις και να το καθαρίσεις, πάλι στο βούρκο πέφτει. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει το φρόνημα της σάρκας, σαν το γουρουνάκι που του αρέσει η λάσπη, η αμαρτία, η εκχύληση της αμαρτίας, και ο αναγεννημένος που είναι σαν το προβατάκι που του αρέσει η καθαρότητα, η υπακοή και να είναι κοντά στον ποιμένα του που για μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Σε καμία περίπτωση, ολοκληρώνω, σε καμία περίπτωση δε η αμαρτία του πατέρα ή της μητέρας δεν επηρεάζει τη ζωή των μεγάλων παιδιών που έχουν φύγει από την εξουσία των γονιών τους. Σε καμία περίπτωση. Ο Θεός είναι δίκαιος και έχει να κάνει, διαπραγματεύεται με την ψυχή του κάθε ατόμου προσωπικά. Βεβαίως τα παιδάκια των Αγίων είναι Άγια, γιατί ζουν σε ένα Άγιο περιβάλλον. Τα παιδιά των αμαρτωλών είναι ακάθαρτα, γιατί ζουν σε ένα βρώμικο περιβάλλον. Όταν όμως μεγαλώσει ο άνθρωπος και ενηλικιωθεί, παίρνει το δρόμο του. Παίρνει τις δικές του αποφάσεις, παίρνει τη δική του θέση ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», μια εκπομπή που προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα θέματα που σας απασχολούν και μας τα στέλνετε με email στη διεύθυνση που αναγράφεται τώρα στις οθόνες σας, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, σε καμία περίπτωση, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε μαζί με σας, με τις ερωτήσεις σας, με τις διαφωνίες σας, με τις απόψεις σας. Μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ευχόμεθα σε όλους σας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.